Γεια σας παιδιά, Mr. D εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να σετάρετε το live stream σας. Θα σας δείξω τώρα πώς, από το OBS Studio πώς να το φτιάξετε, από το Streamlab και από Nightbot. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι. Πάμε στο βίντεο! Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι να ξέρετε το OBS Studio. Με αυτό εγώ κάνω καταγραφή οθόνης και κάνω και το live μου από εδώ, από το OBS το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας δείξω πρώτα απ' όλα τις ρυθμίσεις. Τις ρυθμίσεις τις δικές μου που χρησιμοποιώ εγώ ώστε να κάνω καταγραφή και να κάνω και το live. Αυτά εδώ είναι, δεν τα έχω πειράξει καθόλου. Εδώ βάζετε το κλειδί στο live όταν θέλετε να βάλετε YouTube ή αν θέλετε να έχετε κάποιο άλλο Twitter, Twitch, Facebook και τέτοια, το βάζετε ό,τι θέλετε και πατάτε εφαρμογή και εντάξει. Μετά πάμε στην έξοδο. Ανάλογα το ίντερνετ που έχετε, αυτό πρέπει να το ψάξετε για τα πόσα, τι ρυθμό bitrate θα έχει, το ψάχνετε και βάζετε ανάλογα. Εγώ π.χ. το τρέχω, έχω γύρω στα 7,5 upload και το έχω γύρω στο 5.800. Και ανάλογα τι γίνεται το εφαρμόζω, ανάλογα τι γίνεται την ημέρα, αν έχει ίντερνετ καλό, αν δεν έχει, το φτιάχνω ανάλογα. Το ρυθμό μετάδοσης bit τον έχω, του ήχου, το έχω στο 160. Μετά πάμε στην καταγραφή οθόνης, η οποία τέλος πάντων είναι σε ποιο φάκελο θέλετε να το βάλετε. Μετά έχω την ποιότητα, υψηλή ποιότητα να το κοιτάτε αυτό, ανάλογα βέβαια και το PC. Εγώ π.χ. το κάνω μέσω τέτοιο, μέσω του επεξεργαστή. Το βάζω το να κάνει καταγραφή. Και το κάνω MB4, το αρχείο του ήχου. Λοιπόν, του ήχου λέω, του βίντεο. Μετά πάμε στον ήχο. Εδώ στην ουσία είναι από που θέλετε να βγαίνει ο ήχος, ήχος επιφάνειας. Εγώ το έχω π.χ. από εδώ, δεν έχω κάποιες άλλες επιλογές. Το μικρόφωνο έχω αυτό αυτή τη στιγμή. Οπότε βάζω αυτά. Αυτές οι δύο είναι. Αν προσθέσετε κι άλλα, θα έχετε κι άλλα μικρόφωνα και άλλες επιφάνειες εργασίες οι οποίες θέλετε να φορτώσετε ήχους και τέτοια. Μετά εδώ, αυτό είναι η συσκευή παρακολούθησης, πάλι βάζεις αυτό που θες εσύ. Αυτό είναι. Μετά πάμε στο βίντεο. Τώρα κάνω καταγραφή και δεν μπορώ να τα πατήσω. Εδώ είναι τι θέλετε, τι ανάλυση να έχει το βίντεο ή το live που θέλετε να κάνετε. Εγώ το έχω με 1080 και το έχω σε 60fps όπως βλέπετε. Αυτά τα αναλόγως θα βάζετε όπως θέλετε. Θέλετε 720, το κάνετε 720, 720. Ανάλογα τι θέλετε εσείς. Μετά πάμε στα πλήκτρα συντόμευσης, τα οποία κατά κάποιο τρόπο σε βοηθάνε. Πάτας κάποιο κουμπί δηλαδή. Εγώ π.χ. για εμφάνιση είναι crossplay εδώ, που είναι το ξέρετε όλοι αυτό που βάζω. Τα πατάω με κάποια κουμπάκια, π.χ. το ανοίγω και το κλείνω από εδώ. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο εγώ σε τέτοια. Και αυτό εδώ πάλι το πίσω με ορικόμπρα. Το έχω πάλι με κουμπάκια που τα πατάω. Αυτά τα κάνετε εσείς. Θέλετε να κάνετε έναρξη ροής με κάποιο κουμπί. Θέλετε να κάνετε διακοπή ροής. Παύση. Έναρξη καταγραφής. Διακοπή καταγραφής. Ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι θέλετε. Εδώ αυτά δεν τα έχω πειράξει. Αυτό είναι για να ξεκινήσετε. Μετά πάμε. Εγώ τα έχω αυτά έτσι όπως βλέπετε. Αυτά είναι του live. Εδώ έχω κλείσει όπως βλέπετε το ματάκι για να μην φαίνονται αυτά που έχω από το live αυτή τη στιγμή για να σας κάνω την καταγραφή. Εδώ φαίνεται ο ήχος, με ακούτε στο μικρόφωνο, είναι του μικροφόνου. Από εδώ ελέγχεται αν όντως λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Και από πάνω ήχος επιφάνειας, που αυτή τη στιγμή δουλεύει αλλά δεν έχω κάτι από πίσω να ακούγεται. Αλλά πρέπει να δουλεύει να ξέρετε, όταν έχετε κάποιο ήχο από πίσω στην επιφάνεια της εργασίας, πρέπει να βλέπετε ότι δουλεύει. Λοιπόν, εδώ το έχω 300 και τώρα πάμε σε καινούριο. Πείτε ότι θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια σκηνή. Ανοίγουμε και λέμε. Σκηνή πρώτη π.χ. Σε αυτή τη σκηνή θέλουμε να έχουμε το βασικό μας σκηνή πρώτη. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε τη βασική μας επιφάνεια εργασίας. Εδώ, πατάμε εδώ, το προσθέτουμε εδώ σκηνή και εδώ μετά πάμε στην πηγή και γράφουμε καταγραφή οθόνης ή καταγραφή παιχνιδιού. Ανάλογα τι θέλετε. Εγώ επιλέγω καταγραφή οθόνης γιατί έχω δύο οθόνες, οπότε ό,τι έχει στην οθόνη την κεντρική, να το δείχνω και να το βλέπετε εσείς π.χ. π.χ. όλη την ώρα λέω. Καταγραφή οθόνης, το αφήνω έτσι. Το ονομάζετε όπως θέλετε εσείς, όπως πραγματικά θέλετε. Λοιπόν,
Εγώ έχω επιλογή εδώ. Θέλω την πρώτη ή τη δεύτερη. Εγώ βάζω αυτή γιατί αυτή είναι η κεντρική μου οθόνη που θέλω να σας δείχνω. Λοιπόν, την βάζει. Εδώ φτιάχνετε ανάλογα τι με, πώς τη θέλετε. Εννοείται το κάνουμε σε μεγάλο σημείο έτσι, το κλασικό. Όταν έχετε 720, όταν έχετε πιο μικρή ανάλυση, καλό θα ήταν να τα μικρύνετε πρώτα, γιατί μπορεί να μην σας τα δείχνει μετά και να τα έχει κάπου εδώ και να μην μπορείτε να τα δείτε. Οπότε καλό θα ήταν να τα κάνετε μικρά από την αρχή. Αλλά εγώ από το 1080 είναι κομπλέ εδώ. Λοιπόν, έχουμε την καταγραφή οθόνης. Είναι έτοιμο, έχει μπει και ο ήχος, είναι κομπλέ. Μετά π.χ. θέλουμε να προσθέσουμε μία π.χ. θέλουμε να βάλουμε ένα βίντεο, π.χ. πολυμέσων. Πατάμε αυτό, αρχείο, και θέλω να βάλω π.χ. πάλι, να βρω ένα αρχείο. Θέλω να βάλω αυτό π.χ. Βάζω το αρχείο. Λεφτά. Δεν το ακούμε εμείς όμως αυτή τη στιγμή. Λεφτά. Για να ακούμε και εμείς τι παίζει από πίσω, πατάμε εδώ, ιδιότητες ήχου προχωρημένου, και πατάμε πηγή πολυμέσων. Εδώ πατάμε παρακολούθηση και έξοδος. Σε εκείνο το συγκεκριμένο μέσο για να τα ακούμε και εμείς. Αν θέλουμε ή αν όχι, τερματισμός παρακολούθησης το έχουμε. Λοιπόν, όταν κλείνουμε το ματάκι, το απενεργοποιούμε. Όταν ανοίγουμε το ματάκι, λεφτά. Ακούμε τον ήχο από πίσω. Και από εκεί πέρα το εφαρμόζουμε εμείς σε τι ήχο θέλουμε να παίζει. Λοιπόν, αυτό π.χ. είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το κλείνουμε, δεν μας χρειάζεται κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε σε άλλο. Θέλουμε να κάνουμε... Τι να σου πω, μια εικόνα. Θέλουμε να βάλουμε μια εικόνα π.χ. Πάμε εδώ. Αναζήτηση. Και βρίσκουμε μια εικόνα. Π.χ. βρήκα αυτή. Πατάμε εντάξει. Την έχουμε εδώ. Και τη βάζουμε όπου θέλουμε. Την ανοίγουμε, τη μικραίνουμε, την κάνουμε έτσι. Όπως θέλουμε. Τη βάζουμε εδώ. Εδώ. Εδώ π.χ. Εντελώς τυχαία. Εντελώς όπως θέλετε εσείς να το κάνετε. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εικόνα. Θέλουμε να μην φαίνεται. Δεν τη διαγράφουμε. Απλά κλείνουμε το ματάκι για να μην φαίνεται. Ανοίγουμε ματάκι, κλείνουμε ματάκι. Ανοίγουμε ματάκι, κλείνουμε ματάκι. Και αυτό είναι. Αυτή είναι η σκηνή πρώτη π.χ. που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα θέλουμε π.χ. να βάλουμε τα alert. Πάμε πρόγραμμα περιήγησης. Πατάμε εντάξει π.χ. το ονομάζετε όπως θέλετε εσείς. Μετά φεύγουμε, πάμε στο Steam Lab, το οποίο θα σας πω σε λίγο τι θα κάνουμε. Πατάμε copy εδώ στο URL, δεν ξέρω πώς λέγεται. Βγάζουμε αυτό εδώ, βάζουμε το link εκείνο. Πατάμε εντάξει. Μετά το πάμε π.χ. στο κέντρο, όπου θέλει ο καθένας το βάζει. Εγώ π.χ. το βάζω κάπως έτσι. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο Steam Lab. Εγώ το βάλω στη διπλανή οθόνη για να φαίνεται. Πατάω test subscriber. Άλλο που να θέλετε να βάλετε για να δω τι έχω στα δικά μου. Α, την κάμερα. Αν έχετε κάμερα, πατάτε εδώ προσθήκη, πατάτε συσκευή λήψης βίντεο, πατάτε εδώ και βάζετε την κάμερα που έχετε. Ρυθμίζετε ποια είναι η κάμερα σας, κάπου εδώ θα είναι η επιλογή. Πατάτε εντάξει, τη φορτώνει, τη μικρύνεται, τη μεγαλώνεται. Άμα σας ενοχλεί εδώ π.χ. το κάτω σημείο ή το πάνω ή το δεξιά ή το αριστερά, πατάτε Alt πατημένο και το κάνετε έτσι και τη μαζεύετε. Ή από εδώ. Βλέπετε. Ωραία. Αυτή π.χ. είναι η κάμερα. Κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε γύρω γύρω από την κάμερα frame, πώς το λένε. Αυτό κάνετε πάλι έτσι, με εικόνα.
Όλα αυτά είναι πανεύκολα. Σας λέω ακριβώς τι κάνω εγώ, με ποιο τρόπο τα λειτουργώ εγώ. Μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι τρόποι. Εγώ πάντως σας δείχνω εγώ πώς κάνω αυτά και πώς τα έχω μάθει εγώ. Δεν έχω κάτι άλλο τώρα να προσθέσω σε αυτά εδώ. Αυτό είναι το OBS. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι το Steamlab. Θα σας δείξω πώς να βάζετε alert γενικά στο live σας, στο OBS πάντα. Δεν ξέρω για το OBS Studio του Steamlab, δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, εδώ πάνω να ξέρετε γενικά όταν ξεκινήσετε θα πατάτε free, να είναι όλα τα free. Μόλις κάνετε το account θα συνδέετε το YouTube σας. Εδώ, όπως έχω συνδέσει και εγώ. Κάπου εδώ θα σας έχει μια έκδοση beta, V2. Θα το αλλάξετε να μπείτε στο παλιό, σε αυτό που έχω εγώ. Εγώ με αυτό μπορώ να σας βοηθήσω, το άλλο δεν το ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι π.χ. αυτά που έχω εγώ. Πάμε στο donation. Το κάνετε enable, πρώτα απ' όλα, ώστε να λειτουργεί στο OBS Studio. Εγώ τα έχω έτσι. Γράφετε το σχόλιο που θέλετε. Αφήνετε αυτό εδώ όπως είναι. Σε ευχαριστώ. Τάδε για τα τόσα λεφτά που έχεις, ξέρεις που έχει δώσει. Βάζετε εδώ ανάλογα τι θέλετε γράμματα. Εδώ έχετε επιλογές. Είτε ήδη έτοιμες που έχει το Steamlab. Είτε μπορείτε να κάνετε upload δικά σας. Όπως έχω κάνει και εγώ. Το τραγούδι μπορείτε να βάλετε δικό σας. Όσο θέλετε, όσο χρόνο θέλετε εσείς. Μετά το sound volume, εγώ το έχω στο 50%, τόσο μου το πρότεινε το Steamlab, τόσο το έβαλα. Μετά το alert duration, πώς λέγεται, το έχω 5 δευτερόλεπτα. Είναι πόση ώρα θα εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη σας. Εγώ το έχω 5 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι. Μετά θα πατάτε διπλό save, γιατί μπαγκάρει πολλές φορές το Steamlab. Οπότε να το κάνετε διπλό save. Αυτό είναι το donation. Και πώς βλέπουμε ότι δουλεύει αυτό που έχουμε φτιάξει, το donation π.χ. Φέρνουμε το OBS εδώ. Πατάμε test donation. Και βλέπουμε ότι λειτουργεί πόσο θέλουμε εμείς. Ωραία. Πάμε τώρα από εδώ στην οθόνη. Το subscriber. Enable πάντα. Για να φαίνεται όπως τα θέλουμε εμείς αυτά. Εγώ επιλέγω αυτά που είναι ακριβώς και λέω ο τάδε έγινε μέρος στην παρέα μας, έχω γράψει εγώ. Έχω βάλει το δικό μου, τη δικιά μου εικόνα, έχω βάλει το δικό μου ήχο. Ακριβώς, ακριβώς παρόμοια πράγματα κάνετε και σε εδώ. Πάτατε διπλό save, κάνετε το τεστ σας αν δουλεύει, βλέπετε ότι δουλεύει και επιβεβαιώνετε ότι είναι εντάξει. Και μετά για τα member και για τους super chats πάλι παρόμοια πράγματα είναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας τα δείξω. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Βάζετε ό,τι θέλετε εσείς, όπως σας αρέσει εσάς. Εγώ απλά σας δείχνω τον τρόπο πώς να τα βάλετε. Και πατάτε μετά τα τεστ σας για να δείτε αν λειτουργούν. Αλλά σας είπα και πριν, πατάτε copy το link εδώ και το μεταφέρετε στο OBS. Αυτά είναι. Μετά από εκεί πέρα πάτε στα settings, τα οποία μπορείτε να συνδέσετε το PayPal σας. Εγώ το έχω συνδεδεμένο το δεύτερο, εδώ στο δεύτερο, στο legacy που λέει. Και μετά έχουμε και το email. Το οποίο, το email, εδώ είναι το Skrill. Είναι από PaySafe να κάνουν. PayPal και PaySafe, αυτά τα δύο έχω συνδεδεμένα εγώ. Εσείς μπορείτε να συνδέσετε και τις κάρτες και το οτιδήποτε θέλετε να συνδέσετε. Αυτό αφορά εσάς. Και μετά, αν γίνουν κάποιο donate στο Skrill τουλάχιστον, πατάτε withdraw euro. Εδώ σας λέει το ποσό που έχετε, το πατάτε, μετά confirm και στην ουσία σας το στέλνει κατευθείαν στο Skrill σας. Αλλά πρέπει να φτιάξετε ένα Skrill account. Μετά βλέπετε τα member εδώ, όπως έχω εγώ τα member μου. Μερικά δεν μου τα έχει περάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το Steamlab. Αν έχετε άλλη απορία πώς λειτουργεί κάτι και δεν το έχετε καταλάβει, στείλτε μου κάποιο προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα σας απαντήσω, θα σας στείλω την απορία. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό.
Λοιπόν, τώρα είμαστε στο Nightbot. Στο Nightbot, εγώ προσωπικά το δουλεύω από Microsoft Edge, γιατί το Google Chrome κατά κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν μου εμφανίζει το YouTube. Οπότε το δουλεύω από εκεί. Ανοίγουμε το YouTube, συνδέουμε το account που έχουμε στο YouTube ή στο Twitch, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Πατάμε πάνω εδώ, Join Channel, σου δίνει ένα link εδώ. Κάνεις copy το link εδώ, το κάνεις moderator, εδώ πατάς. Κάνεις moderator το Nightbot, εγώ το έχω στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη στιγμή, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, το έχω ήδη. Close. Και βλέπεις εδώ ότι είναι μέσα ήδη. Εδώ σου έχει τα αναλυτικά του καναλιού σου από τη στιγμή που το βάζεις όμως πρώτη φορά. Πάμε τώρα στο σημείο που θέλουμε να βάζουμε. Όταν πατάμε εδώ Command Custom. Λοιπόν, εγώ έχω όλα αυτά εδώ. Θαυμαστικό Add. Και γράφεις το τέτοιο. Π.χ. πάμε Add Command. Θέλουμε να βάλουμε θαυμαστικό... τι να πω, θαυμαστικό epic, το epic name σας π.χ. Λοιπόν, πατάμε θαυμαστικό epic, γράφουμε από κάτω epic name epic name. Mr. D, κάτω παύλα, TV, everyone, να το βλέπουν, νομίζω όλοι να το βλέπουν, αυτό είναι. Και σου λέει, από τη στιγμή που θα το πατήσει, μετά πώς θα θέλω να βγει. Πάτας εδώ, κλικ. Ναι, επειδή το έχω, δεν το περνάει. Epic 1. Κλακ. Πατάμε εδώ. Και όταν το έχει περασμένο εδώ, το βλέπετε, θα το έχει περασμένο. Όταν ο άλλος πατήσει θαυμαστικό Epic 1, του δείχνει αυτό που έχετε γράψει εσείς να δει. Το Nightbot αυτή την εντολή έχει. Λοιπόν, εγώ το σβήνω αυτό, γιατί το έχω. Οπότε δείτε εδώ. Εγώ αυτά τα έχω έτσι. Και έχω βάλει τα διάφορα link ή το οτιδήποτε είναι που βοηθάει, με βοηθάει πάρα πολύ το Nightbot. Εδώ στα custom, τα default δεν τα πειράζω. Θέλετε να κάνετε giveaway και θέλετε να ρυθμίσετε, δεν το έχω φτιάξει ποτέ, δεν ξέρω να σας βοηθήσω σε αυτό. Σε αυτό που μπορώ να σας βοηθήσω είναι ότι στο spam protection, πώς λέγεται protection, τα έχω όλα disable εκτός από αυτό. Για βρισχές. Πάμε option και έχω διάφορες λέξεις, καλύτερα να μην τις δείξω, που μπορεί να βρίζουν, τέλος πάντων να γράφουν στο chat. Τρώνε κατευθείαν time για 10 λεπτά, 600 second. Η moderator νομίζω είναι αυτό για να μόνο οι moderator δεν μπορούν να φάνε, δεν θυμάμαι να σου πω τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι. Μόνο αυτό έχω ενεργό. Αν δεν τα κάνετε disable αυτά, μπορεί για πάρα πολλούς λόγους το Nightbot να κάνει τέτοιο time κάποιον στο chat. Εγώ τουλάχιστον αυτό άφησα για τα υπόλοιπα όταν το είχα βάλει πρώτη φορά και τα είχα enable. Για οποιοδήποτε λόγο γινόταν κάτι και έκανε time το Nightbot. Μετά πάμε στα timers. Τα timers. Έχω φτιάξει π.χ. αυτά εδώ, Discord. Εδώ στην ουσία αυτόματα μόνο του το Nightbot κάθε 15 λεπτά π.χ. κάθε 10 λεπτά βάζει αυτό το μήνυμα, γράφει αυτό το μήνυμα που εσύ του έχεις δώσει εντολή να το κάνει. Πάμε Add. Γράφουμε link. Αυτό είναι π.χ. πώς θα το ονομάζουμε εγώ σε μένα. Δεν το βλέπετε εσείς. Π.χ. Sack 1.
Το μήνυμα που θα σου έρθει, θα βλέπεις στο chat εσύ, είναι αυτό που θα γράψω εγώ τώρα. Support a creator. Mr. D, κάτω Παύλα TV. Του λες κάθε πότε, κάθε πόσα λεπτά θες να το βάζει. Και επίσης κάθε πόσες φορές, δηλαδή μέσα στα 10 λεπτά, αν κάποιος δεν έχει γράψει κάτι, δεν θα το βάζει, δεν θα σπαμάρει δηλαδή το Nightbot. Οπότε εγώ το έχω γύρω στο 15. Είναι ανάλογα, είναι ανάλογα πόσες line. Ό,τι θες εσύ το κάνεις. Εσύ μετά πατάς αυτό εδώ το κουμπάκι για να το επιβεβαιώσεις. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω, καταλάβατε, τα έχω έτοιμα ήδη εδώ. Εγώ έχω φτιάξει αυτά. Αν σας αρέσουν, κάντε και εσείς κάτι παρόμοιο τέτοιο. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο να προσθέσω για τον Άκη. Ελπίζω να σας βοήθησα, παιδιά. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να γράψετε κάποιο σχόλιο ή μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram κάποιο μήνυμα, ώστε να σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Τα λέμε!